Και δεν προσέχετε, θα κρεμίσετε όλα, Δεσποινής. Κοπήκατε. Καμιά γυναίκα δεν πρόκειται να σ' αγαπήσει όπως η μάνα σου. Δεν είναι το ίδιο, μαμά. Άλλο η αγάπη της μαμάς, άλλο της συντρόφου. Μου είπε ότι μου έχει μια έκπληξη. Επέστα τα σύνορα, Χριστιανή μου. Τι, μίλησε στη μάνα του. Πάλι δεν της μίλησες, πάλι δεν της είπες τίποτα. Ποιος είναι αυτός? Ο θείος μου, ο Λάζαρος. Τι κάνετε, θεία Λάζαρε? Ας το διάλα από εκεί που μέχρι μια ώρα το χάμω και χαμαρώνω. Μαμά! Κάτω τώρα, μαμά! Έλα, τι έγινε, η Σπυριδούλα που είναι? Δεν κατάφερα να την βγάλω από το σπίτι. Μη μου πεις ότι είναι ακόμα κάτω από το κρεβάτι! Είστε σκληροί! Φύγε από το σπίτι μου, παλιοθήλικο! Είστε άκαρδοι! Φύγε! Με έβριζε! Τι παλιοθήλικο με είπε! Τη λυσάρα που θέλω να τη λήξω το γιο της με είπε! Τη ζώ με είπε! Μητέρα, τι της είπα της Σπυριδούλας? Ποιον άφησε στο μαγαζί? Αφήστε το μαγαζί και απαντήστε σε αυτό που σας ρωτάω. Τι της είπατε? Δεν είναι μια, είναι επτά, είναι. Μα ούτε επτά είναι. Χίλιες επτά είναι. Καταστροφή είναι. Μαρτύριο είναι. Καμμένη γη είναι. Πληγές είναι. Αν είναι επτά είναι. Ναι, αυτές είναι. Το που μετράς τις λύπες, μέτρα και τις χαρές. Πεθερές επτά, επτά παναθεμάτες. Πεθερές επτά, τρελή χαρά γεμάτες. Πεθερές επτά, το γιώκα στο τιμόνι και αυτές μπροστά. Πήγαινε σπίτι, κορίτσι μου, και περίμενε τον εκεί. Και αν δεν έρθει? Αν δεν έρθει, πάει να πει ότι αυτός ο άνθρωπος δεν κάνει για σένα. Εντάξει, καλός είναι. Ένας άνανδρος είναι. Ένα ανδρίκελο. Μια μάζα κρέας που περπατάει. Δεν το βρίζεις, καλέ, μπορεί να έρθει. Φτάνει πια, Σπυριδούλα μου, αρκετά ανεχτήκαμε. Γιατί εσένα τι σου έκανε? Γιατί ποιος σας έκανε πλάτη τόσο καιρό? Βάλαμε εσένα γιατί έχεις ωραία πλάτη. Έλα, μωρέ, λίγα πέρασες κι εσύ. Ποιος είσαι εσύ, κύριε, που παίζεις μαζί μας? Ποιος είσαι? Ποιος νομίζεις ότι μπορεί να παίζει με την ψυχή μας? Με τα συναισθήματά μας! Με τα συναισθήματά μας! Γουρούνι! Τιποτένιε! Βρωμερό σκουλίκι! Σύχαμα! Εντάξει, φτάνει! Πόβρασμα της κοινωνίας! Όπα! Άσε με, βρε, να εκτονωθώ! Τούλα μου! Τον αγαπάω! Καλέ, ποιο βρίζετε? Κάποιον που παίρνει τηλέφωνο και μας το κλείνει! Και γιατί δεν με φωνάξατε? Μπορεί να ήταν ο Βαγγέλης μου! Άντε, θα πηγαίνω κι εγώ. Πήγαινε και θα τα πούμε μετά, ε! Καλέ, τι είναι αυτό? Τούρτα παγωτό. Πιάστε δύο ποτήρια και πιείτε στην υγειά μου. Δεν σε κουβαλούσε αυτή 9 μήνες στη δουλειά της? Εγώ σε κουβάλισα. 8 μήνες. Τι φταίω εγώ που βιάστηκες να βγεις? Τι να έκανε το παιδί? Φοβήθηκε μην το χωνέψεις. Θείε, φάτε τη σούπα σας! Σε γέννησα, σε μεγάλωσα, σε φρόντισα. Σε τι έκανα λάθος? Μητέρα, δεν κάνατε κανένα λάθος. Σας είμαι ευγνώμων για όσα μου προσφέρατε. Τότε τι θέλεις αυτή τη σουρλού? Μην μιλάτε έτσι! Μπα, σου δείξαμε την κόμενα! Μητέρα, η σχέση μου με τη Σπυριδούλα είναι κάτι πολύ πιο σημαντικό από αυτό που μόλις είπατε. Μη μου πεις ότι θέλεις να την παντρευτείς. Μάκη! Μάκη, θέλεις να παντρευτείς? Μητέρα, η Σπυριδούλα. Και μην ξανακούς αυτό το όνομα εδώ μέσα! Σπυριδούλα, Σπυριδούλα, Σπυριδούλα! Άντε και έτσι! Μάκη! Θείε! Απάντησέ μου! Μητέρα, κάτι έπαθε ο θείος! Κακό σκυλί ψόφο δεν έχει! Απάντησέ μου σε αυτό που σε ρωτάω! Θέλεις να παντρευτείς! Έπεσε με τα μούτρα στη σούπα! Γι' αυτό του την έβαλα για να τη φάει! Καλέστε ένα στενοφόρο γρήγορα! Θα τον πάμε αφού τελειώσει το φαγητό του! Ο άνθρωπος χρειάζεται επικόντως νοσοκομείο! Μην ανησυχείς, το νεκροτομείο το κρατάνε ανοιχτό μέχρι αργά το βράδυ! Ήρθε! Ούτε φωνή ούτε πρόση. Να δεις που αυτή η μέγερα τα κατάφερε. Ποιο, τι. Αχ, ποιος ξέρει τι του είπε για να τον πάρει μακριά σου. Λες να ακούσει τη μάνα του. Αχ, κακόμοιρο κορίτσι. Τι θα κάνουμε, τούλα μου? Θα περιμένουμε να χτυπήσει το τηλέφωνο. Θα μας πάρουν από κάπου. Ναι, θα μας πάρει ο Αρναούτογλου από το πολύ την Κυριακή. Εσύ να σε έτοιμη να αναβοσβήσεις τα φώτα. Κι αν εκεί την ώρα παίρνει ο Μάκης και δείχνει γραμμή ότι είναι κατηλημένη. Μα τι λες! Από το Μάκη περιμένουμε τηλέφωνο.
Θα πάει και αυτό στο Αρναούτογλου. Όχι. Αυτόν θα τον δούμε με δορυφόρο σε ζωντανή σύνδεση από Σρι Λάνκα. Μωρέ, επικοινωνείς με το μυαλό σου, να βάλω τις φωνές. Χίλια συγγνώμη, αλλά με αυτά που πέρασα σήμερα έχω χάσει τα μυαλά μου. Ναι, σε ξέρω και από τις άλλες μέρες. Να μου λες, έχεις τίποτα να φάμε? Γαριδάκια και έχω και τσίπς. Ωραία, φέρε τσίπς. Με ρίγανη με ξύδι. Με ξύδι. Γιατί έχω νεύρα. Πολλά νεύρα. Είστε πολύ ακριβώς. Τι λέτε, μαντάμ, ξέρετε πόσο κοστίζει μια κηδεία σήμερα? Βάλτε τα λουλούδια. Δεν θέλουμε λουλούδια. Το Στεφάνι. Στεφάνι του έχω πάρει. Βάλτε το κουτί. Χωρίς κουτί. Θα θάψετε τον άνθρωπο χωρίς κουτί? Δεν θα τον θάψουμε. Και τι θα τον κάνουμε? Θα τον κάψουμε. Δυστυχώς στην Ελλάδα η αποτέφρωση δεν επιτρέπεται. Αν το κάνουμε βράδυ χωρίς να μας δει κανείς. Αναθεμάτε σαλκαλικές μπαταρίες. Αχ, σας παρακαλώ, κάντε μου τη χάρη. Πώς μπορείτε να μου δώσετε το τηλέφωνο σας να κάνω τηλεφώνημα, γιατί το δικό μου δεν έχει μπαταρία? Πολύ ευχαρίστω σας θέλετε να κάνετε τη δουλειά σας, αλλά και εμένα μου έχουν τελειώσει μονάδες. Μήπως έχετε ένα φορτιστή να το φορτίσω τουλάχιστον? Ούτε φορτιστής υπάρχει, αλλά και να υπήρχε δεν υπάρχουν μπρίζες. Έχουμε καλωδιώσει τους καρδιοπαθείς. Αν το θάβαμε μαζί με άλλους, μήπως μας ερχότανε πιο φτηνά. Μα πού ζούμε, στην κατοχή? Υποτιμάς το Χίτλερ. Κοιτάξτε, αν πληρώνετε κάτι παραπάνω, κάτι θα κάνουμε. Παραπάνω, πόσα παραπάνω? Με ή χωρίς απόδειξη? Χωρίς. Για σας, φιλική τιμή, 1500 ευρώ. Τι? Και θα τον θάφω στον κήπο μου να δουν χαρά και 30 φιλιές μου? Μα έχω να πληρώσω και να βοηθώ. Θα σε βοηθήσω εγώ. Θα μου πεις τι πρέπει να κάνω και θα το κάνω. Ζωή Μπερέτα. Ορίστε. Εσείς είστε η κυρία Μπερέτα? Μάλιστα. Όχι, εγώ είμαι ο γιος της μαμάς. Όχι, η μαμά μου είναι η κυρία Μπερέτα. Μαμά! Μαμά! Ναι. Είστε η κυρία Μπερέτα? Ματαιώτης ματαιωτήτων, γιατρέ. Χους. Χους. Μην ανησυχείτε, δεν ήταν τίποτε σοβαρό. Του στάθηκε ένα κοκαλάκι στο λαιμό από τη σούπα που έτρωγε. Και απλά ο παππούς φοβήθηκε. Αυτό ήταν όλο. Δηλαδή ζει? Σας τον έκανα καινούριο τον παππού. Μιλάτε σοβαρά? Μια φορά σας έπαιρνε εγώ ένα δικό μου άνθρωπο και μου τον δίνετε πίσω. Μαμά. Μα είναι νοσοκομείο αυτό? Πού είναι τα κανάλια όταν τα χρειαζόμαστε? Δεν σας καταλαβαίνω. Μη δίνετε σημασία, γιατρέ μου. Η μαμά είναι λίγο πειραγμένη, λίγο ταραγμένη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ρεζίλη γίναμε. Μου λες εμείς τι αυτός? Δεν μου λες το έδωσες φακελάκι? Όχι, βέβαια. Γι' αυτό μας τον έδωσε πίσω. Για να μας εκδικηθεί. Αφού σου λέει δεν πήρα τίποτα, πάρτε πίσω τον παππού. Και δεν χαίρεστε? Τι να χαίρομαι? Χωρίς φακελάκι θα πηγαίνω, ερχόμαστε. Θα τον φέρουμε μια, θα τον φέρουμε δυο. Στο τέλος θα μας φέρει αυτός. Μαμά, τι είναι αυτά που λες? Αυτό που σου λέω. Όλους θα μας τάψει ο τρελόγερος. Έπρεπε να του δώσεις φακελάκι. Πάντως, αν θέλετε λείπασμα για τις 30 φιλιές, μπορώ να κόψω κανένα χέρι, κανένα πόδι. Μόνο το κεφαλάκι να προσέξουμε. Εσύ έχεις μέλλον μπροστά σου. Το αγρίο, το γελίο, το τυποτένιο! Έλα, ηρέμησε, θα πάθεις τίποτα. Εγώ ήταν να πάθω, το έπαθα. Που έκανα τόσα χρόνια υπομονή, που χαράμιζα τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου με αυτόν το μαμάκια, το σκούπι, το τενέκι, την άμορφη μάζα κρέατος. Έλα, μην βρίζεις άλλο, μπορεί να έρθει. Άμα έρθει, σταματήσω. Ναι, αλλά δεν είναι σωστό. Γιατί που θα το μάθει? Θες να με ακούσεις? Αυτός θα έρθει σήμερα. Τι ώρα? Και αν δεν έρθει, θα πάρει σίγουρα τηλέφωνο. Α, μη μου τα αλλάζεις τώρα. Άσε που και να πάρει, εσύ κανονικά δεν πρέπει να το σηκώσεις. Γιατί? Ας το να τσουρουφλιστεί λίγο, να βράσει στο ζουμί του. Μην τον αφήνεις να σε θεωρεί δεδομένη. Όχι, αγάπη μου. Υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια. Αρκεί να σταθείς στο ύψος σου και να μην λυγίσεις. Εγώ να λυγίσω. Και 5 φορές να πάρει. Και 10, εσύ βράχος. Βράχος. Έτσι σε θέλω. Και άμα πάρει 11, τότε τι κάνω? Άστο να μπαίνει. Να δεις που αυτός θα παίρνει όλο το βράδυ και θα μου σπάσει τα νεύρα. Α, βάλτο στο θόρυβο. Και δεν θα το ακούσω? Θα κοιμηθεί σαν πουλάκι. Ναι, αλλά τότε πώς θα πάρω την ικανοποίηση ότι ενώ αυτός με παίρνει, εγώ δεν το σηκώνω και το παίζω υπεράνω? Θα δεις τις αναπάντες το πρωί που θα ξυπνήσεις. Ναι, σε πειράζει να το σηκώσω μόνο μια φορά για να ακούσω τη φωνούλα του? Εγώ προσπαθώ να καταστρώσω το τέλειο σχέδιο και σε πας να μου το χαλάς. Όχι, μην ανησυχείς. Εγώ απλά θα το σηκώσω, δεν θα μιλήσω για να μην με καταλάβει. Το ξυρίζωσε. Πού το πας το κινητό? Στο σπίτι μου. Εσύ ξεκουράσου και τα λέμε αύριο. Δούλα! Τι κάνετε, μαμά? Πλέκω λίγο με το βελονάκι για να περάσει η ώρα.
ώσπου να πάω να κοιμηθώ. Όσα χρόνια σας ξέρω, πάντα με το βελονάκι πλέκετε. Με τι θέλεις να πλέκω, με τα βανόπρουκα? Όχι, δεν εννοούσα αυτό. Εννοώ να πλέξετε κάτι άλλο, πουλόβερ, ζακετούλα και... Τόσα πουλόβερ σου έχω πλέξει και όλα φόρετα. Όχι, και κάτι άλλο. Σαν τι? Ζιπουνάκια, ας πούμε. Μη μου πεις ότι σου πούλησε το παραμύθι ότι είναι έγκυος για να σε τυλίξει. Ω, δεν εννοούσα αυτό. Α, είπα κι εγώ. Αλλά και αυτό να ήταν, θα σ' άφηνα εγώ να μπλέξεις. Ξέρει η μανούλα τρόπους να ξεφορτωθεί εύκολα το μπασταρδάκι της. Πάω να κοιμηθώ. Δεν θα θελήσεις τη μανούλα? Παραλίγο να μου διαφύγει. Καληνύχτα, μαμά. Καληνύχτα, αγγελέ μου. Αγγελέ μου εσύ. Η κλίση σας προωθείται. Παρακαλώ, περιμένετε. Your call is being diverted. Εμπρός. Δεν κοιμάσαι, παλικάρι μου? Δεν έχω ύπνο. Να ξαπλώσω κι εγώ λίγο δίπλα σου. Αγριεύομαι εκεί κάτω. Και δεν ξαπλώνετε, θείε? Αχ, μόνος σας κι εσείς, μόνος μου κι εγώ. Έτσι είναι, μόνοι μας ζούμε, μόνοι μας πεθαίνουμε. Ό,τι φάμε, ό,τι πιούμε και ό,τι αρπάξουμε που λέμε. Ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Γι' αυτό άρπαξε να έχεις. Οχ, οχ. Τι έχεις? Τίποτα. Πώς τίποτα, αφού ξεφυσάς? Δεν είναι τίποτα σοβαρό. Άμα δεν είναι σοβαρό, κλείσε και το φως να κοιμηθούμε, να μην μένουμε ξάγρυπνοι χωρίς λόγο. Οχ, οχ. Τώρα τι θα γίνει, θα ξεφυσάς συνέχεια? Ήθελα κι εγώ έναν άνθρωπο δίπλα μου να του πω τον πόνο μου. Εγώ δίπλα σου είμαι, πες τον σε μένα. Κανονικό άνθρωπο εννοώ, ένα στήριγμα, ένα αποκούμπι. Άμα θέλει στήριγμα να πας εκείνη. Εγώ έχω τη μέση μου, δεν αντέχω. Την παίρνω τηλέφωνο και δεν απαντάει. Μπας και σε κερατώνει. Θείε, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Απλώς είναι θυμωμένη. Και με το δίκαιο της εδώ που τα λέμε. Θα την αφήσω να ησυχάσει σήμερα, θα την πάρω αύριο πάλι. Βρε, πάρτινε τώρα και ξέχεσαι την επατόκορφα. Θείε, έχετε ακούσει που λένε ότι πίσω από κάθε σπουδαίο άντρα κρύβεται μια πολύ δυνατή γυναίκα? Άμα είναι πολύ δυνατή, να την πάρω κάτω στον Βαρτολομιό να δουλέψει στα χωράφια. Εγώ, θεία της Πυριδούλα, τη γνώρισα πριν από 7 χρόνια. Λέω, μια γυναίκα μου πέφτει, πάει στο διάλο. Μια μόνο? Ξέρετε, η Σπυριδούλα δεν είναι όποια και όποια. Είναι όμορφη, καλλιεργημένη, έξυπνη. Σιγά μην είναι έξυπνη. Γιατί το λέτε αυτό, θεία? Γιατί έχει δει πολλές γυναίκες έξυπνες να κάνουν τόση υπομονή. Θεία, δεν κοιμάστε γιατί θα πείτε κι άλλα. Δεν μου λες. Ποια σήματα έχει? Έχει και από αυτά. Τότε καλή είναι. Τώρα! Τώρα! Μάκη! Τσαν! Μπορώ, παρακαλώ, να κουβεντιάσω λίγο με τη δίδα Σπυριδούλα? Εγώ είμαι. Είσαι σίγουρη? Λάτρα, μην ξέρω ποια είμαι. Αλλιώς σε περιέγραψε αυτό το βλαμμένο. Ποιος είστε? Ο Λάζαρος από το Βαρθολομιό, αν έχεις ακουστά. Δεν έχω. Ο θείος του Μάκη, βρε. Μπορώ να περάσω? Ναι, βεβαίως, περάστε, περάστε. Από εδώ. Από εδώ. Αν και δεν καταλαβαίνω το λόγο της επισκέψεώς σας. Καθίστε. Αυτά τα άντια είναι για σένα. Από το Μάκη? Ποιο Μάκη, καλέ? Από μένα. Δεν σας καταλαβαίνω. Πήρα να δεις για να καταλάβεις. Επειδή ο Μάκης δεν πρόκειται να σε παντρευτεί. Έκανα την καρδιά μου πέτρα και αποφάσισα να σε παντρευτώ εγώ. Εσείς? Γιατί, μωρή, δεν σε αρέσω? Η κλίση σας προωθείται. Παρακαλώ, περιμένετε. Your call is being diverted. Μάκη! Μάκη! Έχω μια δουλίτσα, μαμά, δεν θα αργήσω. Σε μια ώρα θα με πίσω. Η δουλίτσα μπορεί να περιμένει. Ο θείος ο Λάζαρος. Τι έπαθε πάλι? Εξαφανίστηκε. Ah,
Ωραίο καφέ φτιάχνεις. Από αύριο θα έρχομαι εδώ να πίνω το καφεδάκι μου. Να έρχεστε. Κοίτα να δεις. Ο Μάκης μου λέγει ότι τραβιέστε καιρό μαζί. Ναι, φέτος κλείνουμε 7 χρόνια. Εμένα δεν με πειράζει που δεν είσαι παρθένα. Αν χρειαστεί να ματώσουμε λίγο τα σεντόνια, σφάξουμε το Θωμά. Ποιο Θωμά? Το πετινάρι καλέ που έχω στο Βαρθολομιό. Δεν ξέρεις τι καρπερός είναι. Φέρνει το κοτέτσι βόλτα μόνος του. Μπράβο του το Θωμά. Μου το ζητάνε και από άλλα κοτέτσια, αλλά εγώ δεν το δίνω λόγω της γρίπης των πτηνών. Κοιτάξτε να δείτε, για να μην με ακρηγορούμε και χάνετε κι εσείς το χρόνο σας. Εγώ δεν θέλω να σας παντρευτώ. Και ποιος σε ρωτάει εσένα? Δεν μπορείτε να με παντρευτείτε χωρίς την κατάθεσή μου. Και ο Θωμάς δεν τις ρωτάει τις κότες, αλλά όλες δίκροκα κάνουνε. Ναι, αλλά εγώ δεν είμαι κότα. Δεν πειράζει. Άμα σε βάλω χάμου και σου σκαρώσω κανένα δυο δίκροκα, θα σου πω εγώ. Έλα τώρα, σταμάτα μας, κοιτάει ο κόσμος. Δεν πειράζει, άσου να κοιτάζω. Καλημέρα σας, τι θα πάρετε? Ένα γαλλικό σκέτο. Αμέσως. Είσαι ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί. Θέλω να είμαι συνεχώς κοντά σου. Μήπως περιβάλλεις λίγο? Ζήτησέ μου ό,τι θες και θα το κάνω. Τι θες να κάνω? Ορίστε. Ευχαριστώ. Και δεν μου λες. Τι αγάπη μου? Θα σε ρωτήσω κάτι, αλλά θα μου πεις την αλήθεια. Ό,τι θέλεις ρωτή. Δηλαδή εσύ τώρα με αγαπάς? Αν σε αγαπάω, σε λατρεύω. Τουλάχιστον με αγαπάς. Η τσάπα και η μάνα. Πώς σου είσαι τώρα? Έλα μου τέλει. Έλα βρε αγαπή, δεν θα ρωτάς για πράγματα. Τι είναι αυτό? Σπυριδούλα. Ναι Μάκη. Δέχεσαι να γίνεις γυναίκα μου? Δέχομαι. Αγάπη μου. Στη μητέρα σου μίλησες? Και βέβαια. Αλήθεια, και τι σου είπε? I'm still in love with everything I hate, everything you do, everything I fear, everything on you, baby, baby. Καλό το σουβλέκι. Ορίστε. Καλά, δεν τρέπεσαι. Κοντζάμι γυναίκα. Φεύγεις χωρίς να πληρώσεις. Τι να πληρώσω? Τον καφέ που ήπιες. Α, τον καφέ. Το σουβλέκι το πλήρωσες ή το κλέψεις γι' αυτό? Τι σας χρωστάω για τον καφέ? Τι να σου πω, για λύπηση είσαι. Ορίστε. Εμείς ευχαριστούμε, στο καλό να πάτε.
Καλημέρα, Τουλά. Βρε, σαν τα χιόνια. Πώς και μας θυμήθηκες. Μήπως έχεις κανένα νέο από τη Σπυριδούλα, γιατί δύο μέρες τώρα την παίρνω τηλέφωνο και δεν απαντάει και το κινητό είναι κλειστό. Ναι, για δεν περνάς από το σπίτι της. Δύο μέρες πάω από το σπίτι. Χτυπάω το κουδούνι και δεν μου ανοίγει. Λες να πάθε τίποτα. Άντε καλέ, τι να πάθει. Χθες την είδα. Είναι καλά. Μια χαρά, καλύτερα από ποτέ. Άλλαξε καθόλου. Από προχθές που συναντηθείς, αδυνάτησε. Από τη στενοχώρια της, ε. Κάνει δίαιτα. Αποφάσισε να αφήσει τα περιτά της κιλά στο παρελθόν και να προχωρήσει τη ζωή της. Έλαμψε το προσωπάκι της. Α, τέτοιες αλλαγές. Μάκρυνε το μαλάκι. Ανανέωσε την καρνταρόμπα της. Άλλος άνθρωπος, σου λέω. Μη σου πω ότι πήρε και μπόι. Και πού θα φτάσει, την ίδια ψηλή. Ανεκέμ, σου λέω. Στο πότε δυνάτησε. Στόπα. Αν ο άνθρωπος πάρει μια αναπόφαση, τελείωσε. Ναι, και όλα αυτά γίνανε σε δύο μέρες. Δύο μέρες μόνο. Ναι. Ρε, Τουλά μου, εσένα που σ' ακούει, μήπως μπορείς να μου κανονίσει ένα ραντεβού μαζί της. Τουλά. Η Σπυριδούλα δεν προλαβαίνει ούτε να κατουρίσει. Ξέρεις τι συζήτηση έχει. Τουλά, σε παρακαλώ. Δεν μπορώ, με φέρνει σε δύσκολη θέση. Κάντο για μένα. Τέλος πάντων, θα δω μήπως αλλάξω κάποιο ραντεβού και σε στριμώξω και σένα κάπου. Θα με στριμώξει ραντεβού με τη Σπυριδούλα. Όλη η επαρχία τη στέλνει προξενιά. Ουρές κάνουνε. Ουρές κάνουνε. Γιατί, να αφήσουν να πάει χαμένο τέτοιο κελεμπούρι. Κελεμπούρι. Βρε, Ζωούλα, την Πέμπτη το απόγευμα έτσι να κάνεις κάτι. Γιορτάζει ο βαφτισιμιός μου και θα πάω σπίτι του. Την Παρασκευή. Παρασκευή θα έρθουν νέες παραλαβές και θα είμαι όλη τη μέρα στο μαγαζί. Κατάλαβα. Το Σάββατο δεν μπορώ εγώ. Την Κυριακή. Την Κυριακή ο κόσμος ξεκουράζεται. Ωραία. Κυριακή λοιπόν. Τι σημειώνεις εκεί? Κάνω το πρόγραμμα και λέω, αν πεθάνεις την Κυριακή που δεν έχεις τίποτα να κάνεις, τα 40 σου πέφτουνε Τετάρτη. Φτού σου. Ρε Ζωήτσα, σε παρακαλώ, μπορείς να πεθάνεις σήμερα που δεν έχεις να κάνεις τίποτα, γιατί Τετάρτη έχω αγώνα, δεν θέλω να τον χάσω. Πήγαινε εσύ να πεθάνεις τώρα και θα καθαρίζω εγώ τα φασολάκια, μην τα πετάς, ρε. Θα γίνει. Θα κοιταζόμαστε πολλή ώρα ακόμα. Δεν μπορώ, Τουλά μου, θα μου πέσουν. Έλα, μη φοβάσαι, θα τα καταφέρεις. Και εσύ που το ξέρεις. Προχώρα, κι αν σου πέσουν, σου πέσαν. Τώρα γιατί μου φωνάζεις? Έλα, βρε, κοριτσάκι μου. Κάνε ένα βηματάκι μόνο. Μόνο ένα. Ναι, ένα. Εντάξει. Τι εντάξει? Το έκανα το βήμα. Εγώ δεν το είδα. Πώς δεν το είδες, αφού πήγα από εκεί, εκεί. Τώρα ποιον κοροϊδεύεις? Τι φταίω που δεν κοιτούσες, ας κοιτούσες. Ωραία, κάνε άλλο ένα βήμα να σε δω. Α, μη μου τα αλλάζεις τώρα, ένα είχαμε πει. Τι θα γίνει, θα περπατήσεις ή θα το πάρω στο κρανίο? Ορίστε, ορίστε, ευχαριστήθηκες τώρα, αμάν. Δεν κάνουμε δουλειά έτσι. Βρε, Τούλα μου, εγώ δεν είμαι ικανή να κουβαλήσω ένα καφέ το μισό το χείρο στο δρόμο. Τέλος πάντων, άστα βιβλία, άστα. Και βάλε αυτά εδώ. Τι είναι αυτά? Κορσές. Να μαζέψουμε λίγο τα καπούλια σου. Α, σε παρακαλώ, Τούλα μου, ήρθες εδώ να με προσβάλλεις? Εγώ σε πληροφορώ, με αυτά τα καπούλια πορεύομαι μια ζωή και δόξα τω Θεώ δεν έχω κανένα παράπονο. Ωραία. Αφού δεν έχεις κανένα παράπονο, να πηγαίνω κι εγώ. Τι, πού πας? Στο σπίτι μου. Και άμα κάνεις εσύ το μάκι να τρέχει από πίσω σου, εμένα να με φτύσεις. Όχι, Τούλα μου, όχι, Τούλα μου, μη φεύγεις. Θα κάνω ό,τι μου πεις. Και βιβλία στο κεφάλι θα βάλω. Και πέτρες στην τσέπη μου θα βάλω. Και άμα δεν τα καταφέρω, θα δώσω και μια πέτρα στο λαιμό μου να πάω να φουντάρω. Τον κορσέ θα τον βάλεις? Πλάκα μου κάνεις που πάω η φοράδα χωρίς κορσέ. Ωραία. Βάλε τον κορσέ. Yeah. Και μετά να δούμε τι θα κάνουμε με αυτό το μαλλί. Τι σεμινάρια της έκανε πώς να περπατάει. Τι της έδειξε πώς να χαμογελάει. Τι την έντυσε, τι την έβαψε. Τι. Όχι καλέ. Δεν την προετοίμαζε για τα καλλιστεία, αλλά για το ραντεβού που τους είχε κανονίσει με το Μάκη. Ναι. Και νάτες τώρα. Ήρθαν να εντυπωσιάσουν. Είσαι σίγουρη ότι μόλις με δει έτσι δεν θα τρομάξει και δεν θα φύγει? Μετά από τέτοια μεταμόρφωση θα γλιστρήσεις τα σάγια του μόλις σε δει. Κούκλα έγινες. Γιατί πριν τι ήμουν, τι είχα? Καλή ήσουνε και πριν. Τότε? Τώρα είσαι καλύτερη. Λοιπόν, θυμάσαι όλα όσα είπαμε? Ναι, ναι, θυμάμαι. Κοίτα μην πέσεις ξερή μόλις τον δεις και να μπεις μέσα με αέρα. Με αέρα, με αέρα. Και μην ξεχάσεις το μαλλί. Το μαλλί, το μαλλί. Άντε να σε δω. Τι κοιτάς, παιδί μου, τράβα.
Μωρέ, δεν βγαίνεις να με βοηθήσεις να κατέβω, γιατί νομίζω να κάνω καμιά κίνηση θα εκραγεί ο Κορσές. Άντε, πήγαινε εσύ και εγώ θα περιμένω εδώ. Τι ψάχνεις? Εντάξει, τη βρήκα, την ταυτότητά μου. Τι να την κάνεις, παιδί μου, την ταυτότητα? Να του τη δείξω σε περίπτωση που δεν με αναγνωρίσει. Έλα, μην ακούω βλακίες. Τούλα μου, έχω τρακ. Μην ανησυχείς, όλα θα πάνε καλά. Από το στόμα σου και στο Θεού του αυτή, Παναγίτσα μου. Εμένα να με πιστεύεσαι. Η Τούλα ξέρει πολύ καλά πώς να κάνει έναν άντρα να σέρνεται πίσω από μια γυναίκα. Αυτό μου το λες από τη μέρα που σε γνώρισα. Ο δικός σου άντρας όμως, γιατί σε παράτησε και πήγε με μια άλλη, ακόμα δεν το έχω καταλάβει. Εγώ πρώτα έπαθα και μετά έμαθα. Σαν τις συντάκτρες κι εγώ. Πρώτα ζω και μετά γράφω. Μα σημαίνει τροφή σου δίνω. Καλά, καλά. Πάω και Θεός βοηθός. Άντε να σε δω. Όχι σαν να έχεις καταπιεί σκουπόξυλο. Με χάρη. Έτσι πως με φάσκωσες, εύκολο το έχεις. She's crazy like a fool. What about daddy cool? Είστε καλά? Μια χαρά. Θέλω να σας φέρω κάτι. Ένα σκάτς. Τι σκάτς? Διπλό. Α, ήρθες κιόλας. Η Σπυριδούλα είμαι. Yeah. Έχω και ταυτότητα. Σπυριδούλα, είσαι στις ομορφιές σου. Άντε καλέ. Απλά μου είπε η Τούλα πως ήθελες να με δεις, έβαλα κάτι πρόχειρο, έχασα και μερικά κιλά. Και τα μαλλιά σου είναι λίγο διαφορετικά. Άλλαξα σαμπουάν. Αν το σαμπουάν είναι που φορτώσες. Oh, thanks, darling. Ναι, ξέρεις, Σπυριδούλα, ήθελα να σου ζητήσω συγγνώμη για τη συμπεριφορά της μαμάς. Oh, πού τα θυμήθηκες τώρα αυτά. Περσινά ξινά στο φιλιά. Χαίρομαι που τα ακούω. Εγώ σου έλειψα καθόλου? Ναι. Σε έπαιρνα τηλέφωνο, αλλά δεν το σήκωνες. Πέρασε και το σπίτι. Αλήθεια, πότε? Χθες το μεσημέρι. Χθες βρήκες, κάθε Δευτέρα πάω λαϊκή. Στη λαϊκή ήσουν, α? Μανάβης. Και εσύ, Μανάβης. Δεν κατάλαβες. Ο Μανάβης με θέλει. Σου την πέφτει, θα το σκοτώσω. Και ο Χασάπης με θέλει. Αυτός ο λιμοκοντόρος κάνα το σπίτι σου. Και αυτός και ο απέναντι. Αυτός ο μαυριδερός με το μουστάκι θα του φάω την καροτίδα. Να τρίχεσαι. Αλλά δεν μπορεί, κάτι κάνεις και εσύ, τους δίνεις δικαιώματα. Εγώ ούτε που γυρίζω τους κοιτάξω. Ορκίσου. Να χάσω τα μαλλιά μου. Θα έρθω και θα τους φάξω όλους, δεν θα αφήσω αρσενικό γάτο στη γειτονιά σου. Αχ, και να ξέρεις πως δεν μ' αρέσουν καθόλου οι μετακομίσεις μέσα στο χειμώνα. Δεν ήταν καλή ιδέα να συναντηθούμε σήμερα. Για να το λες εσύ. Πολύ καλά λοιπόν, φεύγω. Μάχη, που πας? Έχεις αλλάξει πολύ, Σπυριδούλα. Όχι, Μάγκη. Είσαι διαφορετική. Όχι, Μάγκη. Μάγκη, κοίτα με. Μάγκη, εγώ είμαι. Δεν έχω αλλάξει. Να, δες. Αυτά δεν είναι δικά μου μαλλιά. Να τα μαλάκια μου. Αυτά μου τα πούλησε μια Κινέζα. Είσαι σίγουρη ότι αυτά τα μαλλιά δεν είναι δικά σου? Γιατί εμένα για δικά σου μου φαίνονται. Πρόσεξε, θα το ψάξω. Ψάξω, Μάγκη μου, αλλά από την Κινέζα τα πήρα. Μου είπαν της μάνας της. Τώρα μείνει της θείας της. Τι να σου πω? Ότι μου πει η Κινέζα, σου λέω. Και ο Μανάβης? Εγώ όλο και όλο μια φορά έχω πάει στη Λύκη και αυτό μετά τη μία, γιατί περίμενα να πέσουν οι τιμές. Ο Χασάπης? Έχει 2 μήνες που το κλείσε το μαγαζί. Καλά να πάθει. Γιατί? Δεν τα άμαθες. Έκανε λαθρεμπόριο όπλων, έβγαζε τα εντόστια και έβαζε μέσα καραμπίνες. Και ο άλλος ο Χασάπης ο μουστάκιας απέναντι? Μαζί την κάναν τη δουλειά. Και εσύ από πού ψώνησες κρέας, ε? Με γαριδάκια την έβγαζα. Γι' αυτό μου αδυνάτησες, πουλάκι μου. Ποιο αδυνάτησε, καλέ? Εγώ από τη στενοχωρία μου τρώω γαριδάκια και σοκολάτες και έχω πάρει 2 κιλά. Εμένα η Τούλα μου ποτέ έχει ρέψει. Κι εσύ στραβό είσαι, δεν βλέπει. Μακι μου, αν δεν με πιστεύει, φέρε μια ζυγαριά να με ζυγίσει. Τι είσαι, Νταλίκα στο λιμάνι? Ό,τι θες είμαι, Μάκη μου, σε παρακαλώ. Α, το βρήκα. Σου φαίνομαι αδυνατή γιατί φορά τον κορσέ και με ρουφάει. Έτσι και τον λύσω, θα έχουμε ατύχημα. Περίεργα μ' ακούγονται όλα αυτά. Τι, δεν με πιστεύει, θα τον λύσω. Βρε, μου λε αλήθεια?
Στα κιλά που πήρα, Μάκη μου. Κάτσε, κάτσε να φωνάξω και την Τούλα να σε επιβεβαιώσει. Α, ώστε η Τούλα σε δασκάλεψε. Για να μην περάσω ότι πέρασε κι αυτή. Γι' αυτό την παράτησε ο άντρας της. Όχι, αυτή πρώτα έπαθε και μετά έμαθε. Εμένα μας σημαίνει τροφή μου δώσε. Πάνω τη φωνάξα, Τούλα! 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 Άνοιξε καλέ! Τι θες? Λοιπόν, έλα γρήγορα να πεις στο Μάκη τα ψέματα που με έβαλες να πω. Εμένα δεν με πιστεύει. Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Όχι και δεν ξέρεις τίποτα. Δική σου ιδέα δεν ήταν να το κάνουμε ότι είμαι περιζήτητη για να ζηλεύεις και να τρέχει από πίσω μου. Ακού να σου πω, έτσι όπως τα έκανες, βγάλ τα πέρα μόνη σου. Εγώ δεν θέλω να χάσω τη δουλειά μου. Έχω παιδί να μεγαλώσω. Δεν θα έχεις πρόβλημα. Του είπα ότι μου έδωσες μεσημένη τροφή. Και επειδή εσένα με τον άντρα σου έκατσε μπουκιά στο λαιμό, δεν θα σε διώξει. Αυτά σου είπα εγώ, μωρέ, να πεις. Τα δικά σου είπα πρώτα. Αλλά μετά μου τελείωσαν και αυτοσχεδίασα. Κατάτακα. Σε παρακαλώ, Τούλα μου, έλα να του πεις την αλήθεια. Και μετά, αν θες, πες του και τη δική σου ιστορία. Αν μάθει ότι μεγαλώνεις μόνη σου ένα παιδί, θα σε λυπηθεί. Αύξηση θα πάρεις. Καλά, κάνε πιο κυναυγό. Έλα, ηρέμησε. Ό,τι έγινε, έγινε. Εύκολο το έχεις. Αλλά δεν φταίει κανένας άλλος. Εγώ φταίω που ασχολήθηκα μαζί της. Εσύ για καλό το έκανες. Εγώ ηλίθια που έκατσε όλο το βράδυ και της έκανα σεμινάρια και την άλλη μέρα πήγα άϊπνη στο μαγαζί. Καλά. Τι της μάθαινες όλο το βράδυ? Από όλα της έμαθα. Πώς να περπατάει, της έμαθα. Καλά, αυτό αγάπη μου, ή το έχει ή εσύ δεν το έχεις. Πώς να ντύνεται, της έμαθα. Καλά, κουκλίτσα μου. Δεν ξέρεις ότι τα ράσα δεν κάνουν το παπά? Ακόμα και 5 πόντους την έκανα να χάσει από τη μέση της. Σοβαρά? Αχ, μανεκέν την έκανα. Και αυτή την πήγε και έκανε. Τα κατέστρεψε όλα. Και δεν φτάνει αυτό. Έριξε και πάνω μου όλες τις ευθύνες. Και τώρα ο Μάκης νομίζω ότι εγώ την παρέσυρα. Δεν φτάνει που πήγα να βοηθήσω. Θα χάσω και τη δουλειά μου. Έλα, μωρέ, δεν το νομίζω. Τι θέλω και να κατέβομαι? Δεν κάθομαι στα αυγά μου να μεγαλώσω το παιδάκι μου. Έλα, μουντε. Σε τρώει και σένα που δάκωσε. Αλλά δεν θα ζητήσει πάλι τη βοήθειά μου? Ζητήσει. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Να μου παπούν τα χέρια να τη βοηθήσω εγώ ξανά. Ορίστε, άρχισα να τρέμω πάλι. Σόπα, σόπα, έλα, πιες λίγο νερό να ηρεμήσεις. Να σε ρωτήσω κάτι, βρε Τούλα μου. Τι? Καλά όλα τα άλλα. Αλλά εκείνους τους πόντους από τη μέση της, πώς τους έχασε μέσα σε 2 μέρες? Έχω κι εγώ τα μυστικά μου. Καλά, και αφού αυτή τη βλέπεις ότι είναι ανεπίδευτη μαθήσεως, γιατί δεν την παρατάς να ασχοληθείς και λίγο μαζί μου? Δεν το πιες αυτό. Θέλω να με βοηθήσεις να κάνεις το Βαγγέλη μου να τρέχει από πίσω μου. Να μου λείπει το Βύσσινο. Δεν πρόκειται να βοηθήσω καμιά σας. Να τα μάθετε μόνες σας όπως τα μάθω κι εγώ. Εγώ δεν θα σε κουράσω. Να περπατάω ξέρω, να ντύνομαι ξέρω. Ευλίγιστη είμαι. Αφού τα ξέρεις όλα αυτά, ντύσου, περπάτα και τράβα από εδώ. Εμένα δεν με χρειάζεσαι, ευλίγιστη. Άμα έκανα λίγους πόντους από τη μέση. Όχι σπουδαία πράγματα. Το πολύ 2 πόντους. Άντε 3. Μην κοιτάς τώρα τη Σπυριδούλα που ήθελε να χάσει 7. Εκείνη το είχε μεγαλύτερη ανάγκη. Τσάρα παπαλικάρια. Ζωή, Ζωούλα, πού είσαι, Μαρή? Εδώ είσαι. Δεν μου λες, τσακώθηκες με τη Μαρίτσα την ξαδέρφη σου στο Βαρθολομιό? Εγώ πότε? Περίεργο. Γιατί? Γιατί την πήρα στο τηλέφωνο να έρθει στα 40 σου και μου το κλείσε. Τι της έκανες της γυναίκας μου και δεν θέλει να σε δει ούτε πεθαμένη? Έτσι εκεί σου γρουσούζει πια. Άντε. Όσον Κύριο το λαόν σου και ευλογήσω. Καφεδάκι, ωραίο. Πολύ ζάχαρη έβαλες, Μαρή. Έντε, Παναθεμάσε. Α, με τρέλανε ο παλιόγερος. Μάκη, τι κάνεις εκεί? Γιατί μαζεύεις τα πράγματά σου? Φεύγω. Για πού πας? Θα προτιμούσα να σας το πω κάτω από άλλες συνθήκες, αλλά μια και ήρθαν έτσι τα πράγματα. Προφανώς αστείευεσαι. Πες μου ότι δεν μου λες αλήθεια. Μάκη, σου μιλάω. Μητέρα, είμαι αρκετά μεγάλος για να ορίζω τη ζωή μου. Τι έπαθες, παιδί μου? Είμαι ερωτευμένος, μητέρα. Α, δεν πειράζει, δεν πειράζει, θα φωνάξω ένα γιατρό. Που να πάρω διάλογο, δεν ακούτε, σας είπα, είμαι ερωτευμένος. Ερωτευμένος! 50 χρόνια τώρα δεν κάνετε τίποτα άλλο, τώρα με κρατάτε εδώ μέσα να με διατηρείτε αποστηρωμένο. Θέλω να φύγω από εδώ μέσα, θέλω να ανασάνω. Ώστε νίκησε η άλλη. Όχι, μητέρα. Για μια φορά ακόμα κάνετε το ίδιο λάθος. Αυτή που νίκησε είναι η ζωή. Η ζωή που δεν με αφήσατε να ζήσω.
Αχάριστο. Για σας δεν ήμουν τίποτα περισσότερο από τα λουλούδια που έχετε στις γλάστρες σας. Εγώ σου έδωσα τα πάντα. Και τις γλάστρες τις ποτίζετε, αλλά αν τσαδιάστε στον πάτο θα βρείτε σκουλίκια. Αν τολμήσεις να βγεις από αυτό το σπίτι, να ξεχάσεις τη μάνα σου. Όπως επιθυμείτε. Αγιάσει το στόμα σου. Άργησες μισό αιώνα, αλλά χαλάλη σου βρε. Τα κατάφερες. Α, η μαμά. Ωραία αυτή η γυναίκα, ρε. Σαν την κακιά την ώρα είναι. Δεν ξέρεις πότε θα σου έρθει. Μην την κοιτάς. Πάτα τη. Πάτα τη. Θέλω να μιλήσουμε. Ό,τι είχαμε να πούμε το είπαμε, μαμά. Μπράβο, Λεβέντη μου, στάσου στο ύψος σου. Φτούσες η παλιόγρια. Σε παρακαλώ, μη φύγεις. Μαμά. Μπορεί να έκανα μερικά λάθη, αλλά δεν είχα ποτέ κακό σκοπό. Δεν εννοούσα κάτι τέτοιο. Κάθε μάνα θέλει το καλύτερο για το παιδί της. Αν αυτή η γυναίκα σε κάνει ευτυχισμένο, τότε εγώ δεν έχω κανένα λόγο. Άλλα λέγατε πριν. Όταν σε είδα όμως να φεύγεις, τότε κατάλαβα ότι έκανα μεγάλο λάθος. Δεν ξέρω τι να πω. Θα με αφήσεις να επανορθώσω. Με ποιο τρόπο? Γιατί δεν καλείσεις Σπυριδούλα να μείνει λίγες μέρες μαζί μας? Έχετε πειρετό, μαμά. Μπορεί στην αρχή να είναι λίγο δύσκολα, αλλά σιγά σιγά θα τη συνηθίσω. Ξέρεις, μπορεί να είμαι λίγο παλιόγρια, αλλά έχω κι εγώ τα καλά μου. Ψέματα, κάτι έχει στο μυαλό της. Πάμε να φύγουμε. Πάμε να φύγουμε. Συγγνώμη. Πρώτη φορά ακούω να λέτε κάτι τέτοιο, μαμά. Όσο ζει κανείς, μαθαίνει. Να ξέρετε πόσο σας αγαπώ, μαμά. Μητέρα, μα με εγώ να δεις. Και σου λέγα εγώ, πάτα την. Αποκλείεται. Εγώ δεν πρόκειται να πάω να μείνω σπίτι τους, ο κόσμος να χαλάσει. Πάει και τελείωσε. Θα πας και θα μπεις και ένα τραγούδι. Γιατί, για να περάσω ότι πέρασα, θα ξεχάσω όπως με ξεφτέλησε. Δεν πρόκειται να σου πει τίποτα. Μπα, και εσύ που το ξέρεις. Εσύ τι λες τώρα, να σε καλεί στο σπίτι της με μοναδικό σκοπό να σε βρήσει? Γιατί θα με τραπεί? Άλλωστε, ό,τι ήταν να σου πει, στα είπε μαζεμένα. Τι άλλο να βρει? Α, μη στενοχωριές, έχει πολύ μεγάλο ρεπερτόριο. Δεν υπάρχει περίπτωση, ξέχνα το. Εγώ εκεί μέσα δεν βάζω το πόδι μου. Βρε, δεν καταλαβαίνεις. Αυτή είναι η μοναδική σου ευκαιρία. Στο κάτω-κάτω δεν σου πει να πας να μείνεις και για πάντα. Λίγες μέρες μόνο. Εγώ τώρα αυτή την επιμονή σου δεν την καταλαβαίνω. Μέχρι προχθές άλλα με συμβούλευες. Τι κολοπιλάρας έχει πιάσει ξαφνικά? Να θες να πάω σπίτι τους? Γιατί σε νοιάζομαι και θέλω να σε βοηθήσω. Μπα. Εγώ άλλα έμαθα. Τι έμαθες δηλαδή? Κάνεις πως δεν θυμάσαι. Θα σου θυμίσω εγώ. Είπες ότι μετάνιωσες που με βοήθησες και ότι αν το ξανακάνεις θα σου κοπεί το χέρι. Η Κικίτσα τα είπε αυτά? Όχι. Ποιος άλλος? Εσύ σε πόσους τα είπες? Μόνο στην Κικίτσα. Ώστε ομολογείς. Άμα σου πιάσω εγώ την ευλίγης, τι θα δεις τι έχει να πάθει? Τέλος πάντων, Τούλα μου, ας το διαλύσουμε σιγά σιγά. Έχω και πρωινό ξύπνημα. Ό,τι πεις εσύ, Σπυριδούλα μου, ξέρεις καλύτερα. Τελικά είχε δίκιο η κυρία Ζωή. Για ποιο πράγμα? Τίποτα, πήγαινες γιατί έχεις να ξυπνήσεις και πρωί. Μίλησες με τη μάνα του Μάκη για μένα? Όχι εγώ. Αυτή ήρθε και με βρήκε. Τούλα μου. Τι σου είπε, Τούλα μου? Α, δεν μπορώ να σου πω. Αχ, σε παρακαλώ, Τούλα μου, Τούλα μου, Τούλα μου, πες μου. Μην επιμένεις. Έχω ορκιστεί. Καλά, και εγώ ορκίστηκα στην Κικίτσα να μην σου πω τίποτα και ήρθε και στα ξέρασα όλα. Μην επιμένεις. Μίλα, καλέ. Θα σου πω. Αλλά δεν θα τη πει τίποτα. Τι λες, Τούλα μου, τι λες, Τούλα μου. Σορκίζομαι στο στεφάνι που περιμένω, που περιμένω. Μου είπε ότι στεναχωρήθηκε πάρα πολύ προχθές που σε έβρισε. Ναι. Τότε γιατί το έκανε? Έχει και αυτή τα δίκια της. Επιτρέπεται να είστε μαζί 7 ολόκληρα χρόνια? Μου είπε. Εκείνο το είπε, όχι εγώ. Και να μην τη έχετε πει τίποτα. Να την κοροϊδεύετε πίσω από την πλάτη της. Στεναχωρήθηκε η γυναίκα. Σοβαρά.
Στους ώμους μου έκλαιγε. Έκλαιγε κιόλα. Με μαύρο δάκρυ. Τσούξανε τα μάτια της από τα δάκρυα. Τσούξανε. Και μέσα στα αναφιλητά της μου λέει: καλά, από το γιο μου τον Μπουνταλά τα περίμενε. Αλλά από τη Σπυριδούλα που την είχα μέσα στην καρδιά μου, να μην μου έχει πει τίποτα τόσο καιρό. Είσαι σίγουρη ότι το άκουσε αυτό? Είπε ότι με έχει μέσα στην καρδιά της. Όπως το λέω. Καλά, και αφού με αγαπάει τόσο, γιατί με ξέχεσαι? Φούντωσε η γυναίκα. Φούντωσε. Αχ, Βρετούλα μου, και εσύ όμως, Βρετούλα μου, γιατί δεν της είπες ότι εγώ έλεγα στο Μάκη να της μιλήσει και αυτός το απέφυγε γιατί φοβόταν την αντίδρασή της? Και εσύ πιστεύεις αυτά που σου είπε ο Μάκης? Βρε, υπάρχει στον κόσμο μάνα που να μην θέλει να παντρέψει το παιδί της? Καλά, και αυτός γιατί κάτσε και μου είπε τόσα ψέματα? Χρυσό μου, δεν ξέρεις τι διαόλου κάλτσα είναι οι άντρες. Και ο Μάκης. Γιατί αυτός δεν είναι άντρες. Και σε τι κατάσταση είναι τώρα? Ποιος? Η κυρία Ζωή. Χάλια! Όταν έφυγα ακόμα έκλαιγε. Μα την κακομοίρα. Γι' αυτό σου λέω, φρε κορίτσι μου, πήγαινε να μείνεις λίγες μέρες μαζί τους. Θα σε συνηθίσει και μετά είμαι σίγουρη θα σε αγαπήσει. Έκλαιγε πολύ, ε? Τρόμαξα να τη συνεθέρω. Ποτάμι τα δάκρυα, δηλαδή θάλασσες. Θάλασσες. Τότε θα πάω, Τούλα μου. Δεν θα πάω. Να με δει, πας και χαρεί λίγο η γυναίκα. Να πας και, Σπυριδούλα μου. Τώρα που θα τα φτιάξετε, πες της, βρε, να μου πληρώσει και εκείνες τις υπερορίες που μου χρωστάει. Έννοια σου, μη στεναχωριέσαι. Και, Σπυριδούλα μου, και αύξηση, βρε, έχω παιδί να μεγαλώσω. Κάτσε να πάω, να τη συνεφέρω πρώτα και όλα θα τα τακτοποιήσω. Όλα. Δεν είναι μια, είναι εκτά, είναι. Μα... έκανες πολύ μεγάλο λάθος που μπήκες στη ζωή του γιού μου. Σας παρακαλώ, βοηθήστε με. Καλό ταξίδι. Καταστροφή είναι, μαρτύριο είναι. Μα και αυτή η γυναίκα θέλει να μας καταστρέψει. Η μαμά μας αγαπάει. Θες να φύγει αμέσως από το δωμάτιο? Πώς επιτρέψεις και μου μιλάει έτσι, ε? Σημερινές, δεν είναι από το σοκ. Ποιος ξέρει κι άλλο κουσνούρια έχει. Προσπάθησε να με σκοτώσει. Να το, είναι και μυθομανής. Τρελή χαρά γεμάτες τα περέσετα. Το γιώκα στο τιμόνι και αυτές μπροστά. Τα περέσετα. Πατήσια και μοσχά το κάνουνε επτά. Νικοκυριανό κάτω πεθερέσετα. Στου μπέκαρινο δόνει όλα τα λεφτά. Πεθερέσετα, καταραμένη στήρα πεθερέσετα. Σαν τον οδό στροτήρα να με λες μαμά. Μια καθαρή Δευτέρα την ευρύχαμε ξέρεις στην πανιέρα.